Καλησπέρα από τη Μόσχα, όπου ο Πούτιν θέλησε προφανώς να στείλει ένα μήνυμα σταθερότητας και αυτοπεποίθησης προς όλες τις κατευθύνσεις και εντός και εκτός η Ρωσία παραμένει ακλόνητη στις θέσεις της και βήμα-βήμα, προσεκτικά όπως είπε, θα υλοποιήσει όλους τους στόχους της. Ο Πούτιν, όπως είπες, αγνόησε πλήρως την επίσκεψη του Τζο Μπάιντεν στην Ουκρανία, την χώρα την οποία περιέγραψε ως ένα κράτος κατεχόμενο, κυβερνόμενο από δυτικές δυνάμεις μετά το πραξικόπημα του 2014 και με τον πληθυσμό της όμηρο. Όταν δηλαδή ξεκινούσε ο πόλεμος, που η Μόσχα λέει ότι αναγκάστηκε να χρησιμοποιήσει βία για να τον σταματήσει. Δεν πολεμάμε το λαό της Ουκρανίας, είπε επιλέξει ο Πούτιν, αλλά το νεοναζιστικό καθεστώς του Κιέβου και τη Δύση, που παρίστανταν ότι αναζητούν λύση και συμβιβασμό στον εμφύλιο, ενώ στην πραγματικότητα εκπαίδευαν, εξόπλιζαν και χρηματοδοτούσαν τους νεοναζί. Είπε χαρακτηριστικά ότι η Δύση, προσπαθώντας να πολεμήσει τη Ρωσία, έχει στρέψει εναντίον της παλιότερα τρομοκράτες, τώρα νεοναζί, ακόμη και τον ίδιο το σατανά θα επιστράτευε αν μπορούσε. Εντυπωσιάζει ότι αυτή η αναφορά στο αποτυχημένο παρελθόν της διπλωματίας, τις συμφωνίες του Μίνσκ δηλαδή, που ήταν κατά τον Πούτιν ένα θέατρο διπλωματίας, κινησμός και ψεύδος από την πλευρά της Δύσης. Αυτή ήταν και η μόνη αναφορά σε διπλωματία. Δεν είπε τίποτα για το από εδώ και μπρος ο Ρώσος ηγέτης. Είναι προφανές ότι η Μόσχα κατά αυτόν τον τρόπο δηλώνει ότι σηκώνει το γάντι ή ρίχνει το γάντι στη Δύση όπως το θέλει και το πάρει κανείς. Ο Πούτιν χρησιμοποίησε δύο συνθήματα από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Είναι, Θανάση, άλλη μία επιβεβαίωση για την νίκη και έχουμε την αλήθεια με το μέρος μας. Που λέγαμε ότι δεν υπάρχει κανένα ενδεχόμενο μπροστά μας ορατό για αποκλιμάκωση του πολέμου. Να σε ευχαριστήσω πολύ.